Δηλαδή, εσύ διεκδικείς. Κάτσε ρε φίλε. Ας βγάλουμε την αλλαγή. Διεκδικείς τη θέση του Καραμαλή ή διεκδικείς την ηγεσία σε ένα καινούριο κόμμα που θα δημιουργηθεί? Δεν διεκδικώ κάτι. Ωραία, αν σου προτείνουν. Διεκδικώ να περάσω το μήνυμα στην κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε μια ειρηνική επανάσταση. Δεν πάμε καλά, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν πάμε καλά. Σίγουρα δεν πάμε καλά και είναι τρομερό. Δηλαδή, μα πάνε όπως λες τα κανάλια. Σου βάζουν το μικρόφωνο και σου λέει ο Παπανδρέου, αν δεν πει κάτι κακό για τον Καραμαλή, δεν αξίζει που πήγα, σου λέει. Έρχονται τα τρακτέρ, τα αφήνει η κυβέρνηση και έρχονται στην Αθήνα, στον Πειραιά. Ναι. Και πάει ο Παπανδρέου και λέει μπράβο σας. Μα τι μπράβο σας, για να καταλάβω τι μπράβο σας. Τι έκανε το Πασό για τους αγρότες. Τα ξεχνάμε. Τους έκοβε τα λάστιχα. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Εγώ έκανα ρεπορτάζ. Μαζί δεν ήμασταν στον κάμπο όλη της Μακεδονίας. Οργώσαμε όταν ήταν το Πασόκ και μας μιλούσαν οι αγρότες. Και οι αγρότες ήταν πονεμένοι και κλείναν πάλι και τους σήμερα έχουν μα τα ίδια ζούμε. Αλλά ενωμένοι, ενωμένα τα κόμματα να λύσουν τα προβλήματα. Μα δεν είναι. Τα κόμματα κοιτάνε μόνο πώς θα πάρουν την κουτάλα ή την τσουγκράνα. Και φταίνε και ένα μέρος των αγροτών διότι. Δεν εξυγχρονίστηκαν, κάποιοι τους κορόιδεψαν. Το 2013 πες μου τι θα γίνει που τελειώνει επιδοτής. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εξήγησαν στους Έλληνες αγρότες, όπως και σε όλους τους αγρότες της Ευρώπης, ότι τα χρήματα που δινότανε δεν ήταν απλά για να ζουν καλά, για να οικονομάνε, αλλά για να κάνουν να εκμοντερνήσουν τις μεθόδους καλλιέργειας. Η Ευρώπη όμως, όπως είπαν και οι Εγγλέζοι, ο κύριος Μπράουν, αν θυμάμαι στην Αγγλία, δεν θέλει αγρότες. Ήρθαν επιχειρηματίες που ασχολούνται με την αγροτιά από την Ισπανία. Ναι. Και νίκιασαν ή αγόρασαν χιλιάδες στρέμματα στην Πελοπόννησο. Ναι. Και κάνουν φυτόρια, θερμοκήπια. Εμείς ρε παιδί μου, τόσο ανίκανοι είμαστε. Στην ίδια μας τη χώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και περιμέναμε τους Ισπανούς. Η λέξη ενόητα, αγάπη, αγκάλιασμα. Δεν μπορούμε τέλος πάντων. Τι στο διάλογο. Δεν έχει αυτό η γάγρανα των κομμάτων εδώ πέρα είναι μεγάλη υπόθεση. Πάμε άλλη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.